76 ετών Λουίζα, έφυγε ένας από τους σημαντικότερους γιατρούς αλλά και ακαδημαϊκούς της χώρας, ο Δημήτρης Τριχόπουλος. Ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα του ελληνισμού. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων και καθηγητής και διευθυντής του Τμήματος Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Η είδηση αυτή έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ιατρική. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Τριχόπουλος είχε γεννηθεί το 1938 στο Βόλο. Το 1963 πήρε το πτυχίο του από την Ιατρική Αθηνών και συνέχεια ακολούθησε μεταεκπαίδευση στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Λονδίνου, Χάρβαρντ και Οξφόρδης. Και όπως είπαμε, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει καθηγητής και διευθυντής του Τμήματος Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ενώ επίσης ήταν και διευθυντής του Κέντρου για την Πρόληψη Καρκίνου του Χάρβαρντ, ενώ από το 1997 ήταν και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από τον Ιούνιο του 1997. Να πούμε ότι στις πάμπολες ερευνητικές του εργασίες, ο κ. Τριχόπουλος έχει καταδείξει μεταξύ άλλων και τη συμβολή του παθητικού καπνίσματος στην ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα, όπως επίσης και την επίδραση του τρόπου ζωής στην ανάπτυξη ασθενειών όπως είναι ο καρκίνος και οι καρδιαγγειακές ασθένειες. Έχει συγγράψει περισσότερα από 650 επιστημονικά άρθρα, έχει λάβει πλήθος τιμητικών διακρίσεων. Σίγουρα είναι μια προσωπικότητα η οποία θα λείψει από την Ελλάδα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουίζα.